Μοιάζει με πόλη φάντασμα το Καλαμάκι και ενώ κανονικά ξεκινάει η σεζόν, είναι κλειστά. Τουριστική περιοχή φάντασμα χαρακτηρίζουν τουρίστες στο Καλαμάκι, στα νότια παράλια του νησιού, όπου κατασματάρχες ξύλωσαν ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα και άλλες κατασκευές μετά την επέλαση ανδρών του λιμενικού, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή αρκετών περιπτώσεων καταπάτησης γυαλού για την επιβολή τσουχτερών προστήμων. Υπάρχει αγανάκτηση, δεν βλέπετε, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Έχουμε κλείσει τα μαγαζιά μας, τα πάντα. Δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε. Απασχολούμε 400 άτομα. Τώρα ετοιμάζονται τα πρόστιμα. Αλλά τα πρόστιμα δεν θα μπουν μονάχα από μια υπηρεσία εκτιματική, λιμεναρχείο, υγειονομικό, τα πάντα. Είναι αδύνατον να επιβιώσουμε. Εξόντωση, διωγμός. Έχουν κλείσει τα μαγαζιά μας, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ο τουρισμός έχει παραστατήσει και έχουν βγει στα site και διαμαρτύρονται αυτοί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει συνέπειες για τον τόπιο πληθυσμό, γιατί στην ουσία καταστρέφονται οι άνθρωποι αυτοί και ένα σωρό κόσμος θα πάει στην ανεργία. Το οποίο δεν βρίσκουν λύση ούτε η κλιματική, ξέρω εγώ, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς μπορεί να μας δώσει λύση. Να μας δώσουν καταρχάς τη δυνατότητα να τελειώσουμε την τουριστική μας σεζόν ειρηνικά και όμορφο. Πυρ και μανία είναι οι καταστηματάρχες σε Καλαμάκι και Κόκκινο Πύργο, καθώς κάνουν λόγο για μεγάλο πλήγμα στις τουριστικές περιοχές με φόντο τις εικόνες ερήμωσης. Όπως υποστηρίζουν, το πρόβλημα στο Καλαμάκι προέκυψε με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς αυξήθηκε η γραμμή του Αιγιαλού, με συνέπεια όλα αυτά τα χτίσματα να βρεθούν στην κόκκινη περιοχή, ενώ στον Κόκκινο Πύργο ο παραλιακός δρόμος δεν έχει ακόμα νομοποιηθεί. Έχει έρθει το λιμενικό, μας έχει καταγράψει ώστε να μπουν τα πρόστιμα. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε και ζητάμε παράταση του νόμου μέχρι τον Οκτώβρη. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα κοινωνικά δίκτυα και να διαβάσει τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται από τους επισκέπτες μας. Ήδη υπάρχουν ερωτήσεις με σκέψη για ακύρωση των διακοπών τους τους επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, λόγω των μεταβολών που συμβαίνουν. Και πού τρώνε τουρίστες τώρα? Πουθενά. Τα βλέπετε. Ούτε πρωινό υπάρχει, ούτε μεσημεριανό υπάρχει, ούτε βραδινό υπάρχει, ούτε σούπερ μάρκετ υπάρχει, τίποτα. Και πού τρώνε? Φεύγουν στα χωριά. Επαγγελματίες και εργαζόμενοι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου Φεστού, όπου ο Δήμαρχος καταβάλει προσπάθειες για την αναστολή των διοικητικών προστήμων, καθώς και να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του νόμου, ώστε φέτος το καλοκαίρι να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις. Αν δεν δοθεί πολιτική απόφαση, δεν θα λυθεί το θέμα. Και είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών, με τη Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και προσπαθούμε το μέτρο αυτό με μια τροπολογία, έστω μπορεί να μπει και σε κάποιο νομοσχέδιο που τώρα είναι πάρα πολλές, και αναστολή για το χρόνο αυτόν. Επαγγελματίες βρίσκονται σε αδιέξοδο και αναμένεται να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους ανάλογα με τις εξελίξεις.